κοινωνικοί συνεταιρισμοί σαν τον Αθηνά Ελπής, που έχει το εστιατόριο Mentality, υπάρχουν 30 σε όλη την Ελλάδα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτοί οι συνεταιρισμοί προσπαθούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Άτομα που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν τελείως αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι από την ευπαθή ομάδα δεν διαφοροποιούνται καθόλου από τον υπόλοιπο εργασιακό πληθυσμό. Ωστόσο, προσπαθούμε να αναδείξουμε και να βρούμε το υγιές κομμάτι του κάθε εργαζόμενου, γιατί θεωρούμε ότι και μέσα στην ψυχοπαθολογία υπάρχει ένα υγιές κομμάτι. Και κάτι ακόμα. Ακόμα και αν θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα στην εργασία, εμείς προσπαθούμε να εμψυχώσουμε και να ενθαρρύνουμε όλους τους εργαζόμενους και τους εργαζόμενους από την ευπαθή ομάδα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα έτρεμε το χέρι ενός εργαζόμενου μας εδώ στο εστιατόριο που κουβαλούσε ένα δίσκο και δεν φοβηθήκαμε αν αυτός ο δίσκος πέσει. Είναι ένα κομμάτι της εργασίας που έχουμε να κάνουμε και της δουλειάς που πρέπει να γίνει. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό είναι ένα κομμάτι του τρόπου με τον οποίο εμείς σκεφτόμαστε και εργαζόμαστε. Άρα δεν φοβόμαστε ένα χέρι που τρέμει. Προσπαθούμε ουσιαστικά να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και αν πέσει και ένας δίσκος, αυτά συμβαίνουν στα εστιατόρια.